Καλό σας μεσημέρι σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, προφανώς για όλους και μας. Και η σημερινή δύσκολη μέρα. Και η σημερινή, μέρα. Ακόμη μια δύσκολη μέρα, για να είμαστε ακριβείς. Έχεις δίκιο, Γέννη. Ναι, και δυστυχώς συνεχίζεται και αυτή η ιστορία με το θανατικό που λέμε εδώ όλο το μήνα. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας έχει όχι πια κουράσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, δεν ξέρω να το έχουμε ξαναζήσει. Διότι είχαμε ναι. κι άλλη απώλεια. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης με μια σπαρακτική ανάρτηση μας υπενθύμησε ότι είμαστε όλοι προσωρινοί σε αυτόν τον κόσμο. Αντιμετώπισε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, έναν σπάνιο καρκίνο, επιθετική μορφή καρκίνου. Και το μάθαμε μέσω της ανάρτησης που έκανε. Διαβάστε τη, δηλαδή κάντε έναν κόπο να την αναζητήσετε. Εάν τη διαβάσουμε όλοι θα την αδικήσουμε και θα τη χαλάσουμε. Mm-hmm. Είναι, δείχνει πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Και πώς γνώριζε πάρα πολύ καλά και την κατάσταση την οποία βίωνε μέχρι την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ανάρτησή του. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ προφανώς για αυτό το θέμα και με αυτό θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Πάμε να βρούμε τον Χρήστο Χατζημίση στην Θεσσαλονίκη. Να μας πει τα τελευταία νέα. Βλέπουμε τον Χρήστο. Έχει βυθιστεί στο πένθος βεβαίως η πόλη και, όλος, και όλοι μας. Όχι μόνο ο χώρος του αθλητισμού, όλη η χώρα. Ναι, προφανώς. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα όλη η Ελλάδα και βεβαίως και η πόλη της Θεσσαλονίκης και εδώ στην Πολύχνιο που βρισκόμαστε, όπου μεγάλασε ο Αλέξανδρος Νικολαίδης και εδώ πίσω μου είναι και το γυμναστήριο στο οποίο έκανε τις προπονήσεις του. Πραγματικά είναι όλοι συγκλονισμένοι. Συναντήσαμε εδώ ανθρώπους που τον γνώριζαν και κάποιοι γνώριζαν για την ασθένειά του, κάποιοι όχι. Πάντως ένα είναι το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Νικολαίδης δεν είναι πια κοντά μας και όπως είπατε και εσείς με αυτή την πραγματικά συγκλονιστική σπαρακτική ανάρτηση που έκανε στο Facebook μας ενημέρωσε και για τα όσα βίωσε ο ίδιος. 2 χρόνια πάλευε με την ασθένεια, πραγματικά μια πολύ δύσκολη μάχη που έδωσε και τις τελευταίες ημέρες ήταν στο σπίτι του μαζί με τους δικούς του ανθρώπους γιατί δεν ήθελε να φύγει σε κάποιο νοσοκομείο. Να σας πω ότι εδώ ήδη από την ώρα που βρισκόμαστε έχουν αρχίσει και έρχονται όσοι γνώριζαν τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, αφήνουν λουλούδια. Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Θα υπάρξει μάλιστα και μία στις 3 το μεσημέρι συγκεκριμένα. Θα υπάρξει και η σωρός του θα εκτεθεί για το κοινό. Αύριο, σε λαϊκό προσκύνημα ακριβώς, διότι βεβαίως μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν είναι μόνο άνθρωπος του αθλητισμού, είναι άνθρωπος των κοινών, άνθρωπος ενεργός πολίτης, που όλοι έχουμε κάτι να διηγηθούμε για αυτόν και βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον αθλητισμό της χώρας μας. Η Βούλα Πατουλίδου προηγουμένως μας δήλωσε συντετριμένη για το θάνατό του, η Αντιπεριφερειάρχης αλλά και Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και για την Θεσσαλονίκη αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Χρήστο, πρέπει να πούμε εδώ και ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην έχει πανηγυρίσει και να μην έχει συγκινηθεί με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενεργός πολίτης και νομίζουμε... Έτσι είναι όταν μιλάμε για κάποιον Ολυμπιονίκη. Ναι. Και πρέπει να και πούμε ότι η ανάρτησή του, επειδή είναι ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ μελετημένο και το έχει γράψει ο άνθρωπος μέσα από την καρδιά του, το είχε γράψει μέσα από την καρδιά του πολύ προσεκτικά και αναφέρεται σε όλα τα θέματα, πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη διαβάσετε, δηλαδή βρείτε τη στο διαδίκτυο να την διαβάσετε. Επαναλαμβάνω, εμείς αποφασίσαμε να μην τη διαβάσουμε γιατί θα τη χαλάσουμε. Στην ανάγνωση θα τη χαλάσουμε. Ναι, να μην χάσει και είναι την λάθος. Ουσία και αυτά από τα οποία λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο καλά, Θανάση Χρήστο. Κρητικό, πάμε να βρούμε τον Θανάση, να θυμηθούμε στιγμές που μας έχει χαρίσει ο Αλέξανδρος Νικολαίδης με την πλούσια καριέρα του στον αθλητισμό. Καλημέρα σας. Όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή μέρα με αυτή την δύσκολη και τραγική είδηση. Δύο είναι συγκλονιστικές, κάποιες από τις συγκλονιστικές στιγμές
του Αλέξανδρου Νικολαίδη στην σπουδαία καριέρα του. Η πρώτη ήταν εδώ στην Αθήνα το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν στον τελικό του Τάικ Βοντό αντιμετώπιζε τον Νοτιοκορεάτη Σανκ. Στην αρχή του αγώνα δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι, βγήκε νοκάουτ ο Αλέξανδρος Νικολαίδης και ο Νοτιοκορεάτης φυσικά και πανηγύρισε την μεγάλη του επιτυχία μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο άρχισε να αποδοκιμάζει τον χρυσό Ολυμπιονίκη. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης έδειξε σε εκείνη τη στιγμή το τεράστιο ήθος που τον διέκρινε και πήγε στον αντίπαλό του, τον Σινεχάρη, έδειξε ποιος είναι ο νικητής και οι αποδοκιμασίες του κοινού μετατράπηκαν σε επιφημίες αμέσως. Η δεύτερη ήταν το 2000 στο Σίδνεϊ, όταν ο Νικολαίδης πήγε τραυματίας, παρά τις προτροπές των γιατρών να μην αγωνιστεί σε εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, συμμετείχε κανονικά και στον προημιτελικό απέναντι στον Κολομβιανό αντίπαλό του έσπασε το πόδι του και οι κραυγές του συγκλώνησαν τόσο το Πανελλήνιο όσο και φυσικά τους θεατές στο στάδιο. Μπορούμε να δούμε αυτή την συγκλονιστική στιγμή. Και σε ευχαριστούμε, Θανάση. Να είσαι καλά. Συγκλονιστικό, πραγματικά. Λοιπόν, Δέσποινα Βλεπάκη εδώ μαζί μας, γιατί προφανώς είχαν μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο για την απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Να πούμε ότι ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, ενεργός πολίτης, πραγματικά. Εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος, λοιπόν, άφησε το μήνυμά του για αυτό το σπουδαίο αθλητή αλλά και άνθρωπο και ενεργό πολίτη. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα, θα πούμε. Ναι. Έφυγε σήμερα από κοντά μας ένας σπουδαίος άνθρωπος. Στη σύντομη ζωή του πρόλαβε να κάνει περισσότερα και σημαντικότερα από τον καθένα μας. Καλό σου ταξίδι, Αλέξανδρε. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως, ο κύριος Οικονόμου, ανήρτησε ότι ο Αλέξανδρος Νικολαίδης ανέβηκε στον Όλυμπο του αθλητισμού και συμπεριλαμβάνεται στο πάθεον του Ολυμπισμού. Η κληρονομιά που αφήνει στα παιδιά του και σε όλους μας είναι τεράστια. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης τόνισε το στένος με το οποίο αντιμετώπισε την ασθένειά του, το οποίο ήταν και τεράστιο. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Πασόκου, εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Μάντζος, έκανε ανάρτηση. Αποχαιρετούμε με θλίψη και οδύνη τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, πρωταθλητή, Ολυμπιονίκη και ενεργό πολίτη. Μιλά και για το σπουδαίο έργο του. Ήταν ένας συγκλονιστικός αθλητής αλλά και άνθρωπος ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Υπάρχει και ένα απόσπασμα από μια τελευταία συνέντευξη που έχει δώσει με την σύζυγό του, την οποία ακόμα και στην ανάρτησή του στο Facebook τώρα στον αποχαιρετισμό αποκάλεσε το δώρο της ζωής του. Σε αυτή τη συνέντευξη, λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα την ανάρτηση που έκανε και πώς τον αποχαιρετάει η σύζυγός του με ένα απόσπασμα από το μονόγραμμα του Ελίτη. Σε αγαπάω, Μακούς, σε αγαπάω, Μακούς, τον χαιρετάει έτσι με αυτόν τον τρόπο η Δώρα Τζαμπάζη. Σε αυτήν τη συνέντευξη, λοιπόν, μιλούν για την οικογένειά τους, για το πώς ο πατέρας του τον μεγάλωσε μέσα στα γυμναστήρια και είχε πει χαρακτηριστικά ότι στο σπίτι έκανε κουμάντο η Δώρα, η σύζυγός του. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Έχουμε το απόσπασμα, θα το... Όχι, Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να το δείξουμε, παιδιά. Πάμε να το δείξουμε, να το παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να συνυπάρχεις με κάποιον που είναι ίδιος μαζί σου. Νομίζω ότι δίνει και αλατοπίπερο στη σχέση το να βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να μαθαίνει ένας από τον άλλον. Με τη Δώρα αυτό ισχύει. Έτσι είμαστε σαν άνθρωποι. Δεν ήμασταν ποτέ οι ίδιοι, αλλά μάθαμε να συζούμε και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Εγώ θα πω ότι ήμασταν πολύ διαφορετικοί πριν γίνουμε γονείς, πάρα πολύ διαφορετικοί. Αλλά είναι αυτό που λένε ότι τα ζευγάρια με τον καιρό αρχίζουν σιγά σιγά να μοιάζουν. Εγώ αρχίζω και υιοθετώ κάποια καλά στοιχεία του, ευτυχώς. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Συλληπιτήρια σε όλους μας, βεβαίως, γιατί παραμένει ένα σύμβολο της χώρας μας. Μας άγγιξε όλους πάρα πολύ η απώλεια αυτού του πολύ μεγάλου ανθρώπου και πολύ μεγάλου αθλητή.